Συνδεόμαστε όμως αμέσως με το CNN, όπου φαίνεται στη Σαουδική Αραβία έχει γίνει κάποια επίθεση. Λοιπόν, υπάρχει συναγερμός, ηχείο συναγερμός, έχει βάλει ο υποκριτής τη μάσκα. Τα πράγματα είναι ήσυχα αυτή τη στιγμή. Το μόνο που βλέπω. Θα διακόψουμε μια στιγμή τη διερμηνία. Στο τηλέφωνο έχουμε τον Νικόλα Βαφιάδη από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νικόλα, σε ακούμε. Ναι, είμαι από κάμποση ώρα στο τηλέφωνο, Γιώργο, και δυστυχώς περιμένω. Ναι. Είχαμε τουλάχιστον 4 εκρήξεις, άκουσα πριν από λίγο. Οι συναγερμοί, δεν ξέρω αν ακούτε και από το τηλέφωνο, είχε και πάλι ο συναγερμός. Δεν έχουμε καμιά περαιτέρω πληροφορία. Το μόνο είναι ότι εκτοξεύτηκαν κάποιοι πύραυλοι Patriot και πάλι. Να πούμε ότι στις 9 παρα 8 λεπτά ώρα Ελλάδας, όπως πρώτος ολόκληρο τον κόσμο μετέδωσε ο Αντένα, 3 πύραυλοι Σκάντ ευλήθησαν κατά της περιοχής του Νταχράν και 5 Patriot οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί είχαν καταφέρει να εξουδετερώσουν και τους 3 Σκάντ. Αυτή την ώρα ακούστηκαν 4 εκρήξεις. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επίθεση που γίνεται μόλις αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Οι εκρήξεις ήταν ισχυρές οι 4 που ακούστηκαν οι πρώτες. Κατόπιν ακούστηκαν κάποιες άλλες ελαφρότερες εκρήξεις, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να είναι και από ήχος των πρώτων, γιατί ήταν πραγματικά ισχυρές οι πρώτες εκρήξεις. Δεδομένου ότι εκτοξεύτηκαν κάποιοι Patriot, η μόνη λογική υπόθεση που μένει αυτή τη στιγμή, καθώς μάλιστα η ορατότητα είναι σχεδόν μηδέν από την ομίχλη, τη λεπτή ομίχλη που έχει πέσει εδώ, κυρίως στο ανατολικό Νταχράν, στις ακτές του Περσικού, η ορατότητα είναι μηδαμινή. Το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε προς στιγμή είναι ότι πρόκειται και πάλι για πυράβλους Σκάντ, οι οποίοι εκτυπήθηκαν από πυράβλους Patriot. Εσύ πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο ξενοδοχείο επάνω, ενώ ακούτε, δεν ξέρω αν ακούγεται, αν περνάει από το τηλέφωνο, οι σιρήνες χτυπούν και εδώ, αλλά από ό,τι βλέπω και στη τηλεόραση του Μπαχρέιν τώρα και στο Μπαχρέιν. Πάντως το γεγονός ότι προηγουμένως και οι 3 πύραυλοι Σκάντ εξουδετερώθηκαν από τους Patriot μας δίνει μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας εδώ, γιατί απεδείχθη ότι το σύστημα των πυράβλων Patriot είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Έχετε ακούσει καμία έκρηξη εκεί κοντά? Και οι 4 εκρήξεις ακούστηκαν αρκετά κοντά, Γιώργο. Πόσο δηλαδή? Το πόσο κοντά είναι ακριβώς, πρέπει να είναι πολύ κοντά στη βάση στην αεροπορική βάση που βρίσκεται στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, κοντά στην περιοχή του Νταχράν. Υπάρχει καμιά πληροφορία για αέρια, μήπως ξέρεις κάτι, υποπτεύονται τίποτα? Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει υποψία ότι πιθανώς να... δεν ξέρουμε αν οι κεφαλές είναι χημικές ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο ακόμη, καθώς και οι ειδικές δυνάμεις ακόμη δεν έχουν κάνει τα τεστ, γιατί τώρα μόλις τώρα εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι αυτοί. Ναι. Εσύ έχεις κοντά τη μάσκα σου? Τη μάσκα μου την έχω δίπλα, ήδη την έβγαλα για το σακίδιο και την έχω έτοιμη να τη φορέσω μόλις τελειώσουμε τη τηλεφωνική μας επαφή. Ναι, γιατί εδώ βλέπω τον απεσταλμένο του CNN και φοράει τη μάσκα του και μεταδίδει μέσα από τη μάσκα του. Ναι. Εντάξει, Νικόλα, μήπως θες να πας κάτω, στο καταφύγιο? Κοίταξε, θα πάω από το καταφύγιο και θα επικοινωνήσουμε από εκεί για να δω και τι πληροφορίες μπορώ να συλλέξω. Εντάξει, Νικόλα. Λοιπόν, προς το παρόν θα ξανασυνδεθούμε με το CNN για να παρακολουθήσουμε από το CNN τον απεσταλμένο της.